Γεια σας. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε τη διαφορά και τα ωφέλη που έχουμε όταν ηχογραφούμε σε 32 bit float ή αντίστοιχα στα 24 bit. Θα κάνουμε ακουστικά παραδείγματα. Λοιπόν, έχω ανοίξει ένα project στο Cubase το οποίο αυτή τη στιγμή είναι 24 bit 44 100 kHz. Θα σηκώσω την ένταση της εισόδου τέρμα. Τέρμα, θέλω να μου παραμορφώσει το σήμα. Προσπαθώ όμως στην κάρτα μου να έχω το σήμα καλό, να μην έρχεται παραμορφωμένο μέσα στο Cubase, να είναι ok από εδώ και στο Cubase μπορώ να ανοίξω την είσοδό του και να γραφτεί παραμορφωμένα, έτσι. Δηλαδή, αν φωνάξω να μην κοκκινήσει. Α, είμαι στα όρια. Ωραία. Πάμε να κάνουμε λοιπόν ένα ακουστικό παράδειγμα. Αυγούστια τι καμέλτε μια μου είχε υποσχεθεί. Μα τα όνειρα κανένα δεν έχει σωθεί. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να το κάνουμε 32-bit float το project. Και συνεχίζω. <coughs> Λέω πάλι το ίδιο. Αυγουστιατικά μελτέμια μου έχει υποσχεθεί. Μα απ' τα όνειρα κανένα δεν έχει σώθει Φαινομενικά έχουμε δύο σχετικά ίδιες σχηματομορφές. Θα έλεγα ότι η δεύτερη που είναι στα 32 bit είναι και λίγο πιο τσιτωμένη. Ας την κάνουμε μπλε αυτή να την ξεχωρίζουμε, να θυμόμαστε. Και ας κάνουμε αυτήν πορτοκαλί. Ωραία. Για να ακούσουμε ε, κατά πόσο ακούγεται αυτή η παραμόρφωση, ε. Αυγούστια τι καμέλτεμια μου είχε υποσχεθεί Μα απ' τα όνειρα κανένα δεν έχει σωθεί. Εδώ ήταν ξεκάθαρη. Αόνι. <Τιναι> Στο. <O>. Αόνι. <Τιναι> Ωραία, να ακούσουμε για την μπλε. <Τιναι> Αυγουστιατικά Μελτεμιά μια μου είχε υποσχέθει. Μα απ' τα όνειρα κανένα δεν έχει σωθεί. Ωραία. Α κάνουμε ένα άλλο πείραμα τώρα. Είδαμε ότι εδώ πέρα υπήρξε μια παραμόρφωση. Για να δούμε, μπορούμε να την διορθώσουμε. Ας κατεβάσουμε τα decibel σε αυτό το σημείο, εδώ. Που είναι λίγο πιο safe, ε. Για να δούμε λίγο να παρατηρήσουμε. Εμ βλέπουμε ότι ενώ γράφτηκαν στην ίδια ένταση, εδώ πέρα έχουμε περισσότερο δυναμικό εύρος. Εδώ οι κυματομορφές είναι λίγο πιο κοντές. Εδώ είναι και όμως να ακούσουμε, θα δώσουμε και λίγο ένταση στο κανάλι. Εδώ. Αυγουστιατικά μελτεμιά μου είχε υποσχεθεί. Μα απ' τα όνει... Εδώ το παρέμεινε καμένο, ε. Τα όνειρα κανένα Αυγουστιατικά μελτεμιά Μου υποσχέθη Μα απ' τα όνειρα... Ωραία. Ας παρακολουθήσουμε λίγο εδώ πέρα τώρα το κανάλι όταν παίζει η πορτοκαλί του μορφή και όταν παίζει μπλε. Να δούμε μέχρι πού θα φτάσει. Αυγουστιατικά μελτεμιά Μου χέ υποσχεθεί Σαν να έχει ένα λίμιτερ. Για να ξαναβάλουμε. Για να δούμε πού θα φτάσει εδώ πέρα. Αυγουστιατικά μελτεμιά μου είχε υποσχεθεί Μα απ' τα όνειρα κανένα Δεν έχει σωθεί Λέει ότι έχει φτάσει στα μείον 4,7 δεσιμπέλ Σταθερά όμως, ε. βλέπαμε ότι ε, Τα βιούμετρα ήταν μέχρι ενός σημείου Σαν να υπήρχε κόφτης Πάμε να δούμε αν θα κάνει το ίδιο και εδώ ας μηδενίσω. Ωραία. Πάμε να δούμε. Αυγούστια τη καμέλτε μου είχε υποσχέθει Μα απ' τα όνειρα κανένα δεν έχει σωθεί Καμία σχέση έτσι, εδώ πέρα έχουμε φτάσει στο 1,3 πάνω από το όριο και δεν ακούστηκε καμία παραμόρφωση. Και ο ήχος βέβαια ήταν εξαιρετικός. Αυγούστια! Αυγούστια! Συμπιεσμένος και μικρός, ε, ο ήχος. Στενός. Εδώ πέρα έχει εύρος. Αυγούστια! Αυγούστια! Ας κάνουμε τώρα τα αντίθετο. Να τα πάρουμε αυτά και να τα δώσουμε τέρμα στο, στο 24. Εντάξει. Να πάρουμε το κανάλι και να το κατεβάσουμε και αυτό στα μείον 24. Λογικά τώρα πρέπει να ακούγεται σαν ένταση το ίδιο. Θα ακούγεται όμως. Αυγουστιατικά μελτεμιά μου υποσχεθεί. Μα απ' τα όνειρα κανένα δεν έχει σωθεί Ας παρατηρήσουμε λίγο πάλι και τα βιούμετρα Αυγουστιατικά μελτεμιά Μιοντρία. μου είχε υποσχεθεί Μα απ' τα όνειρα... Το εξακολουθεί ε γράφτηκε καμένο γεια σας τέλος δεν το σώζουμε με τίποτα. Πάμε να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Μηδενίζω πάλι. Αυγουστιάτη, καμέλτε μια μου έχει υποσχεθεί. μα απ' τα όνειρα, κανένα δεν έχει σωθεί. Παρατηρούμε λοιπόν ότι έχουμε φτάσει στα συν 3 dB πάνω από το μηδέν δεν ακούγεται καμία παραμόρφωση και ενώ το σήμα μας έχει γραφτεί ε, θεωρητικά παραμορφωμένο έτσι, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Ε, αυτό είναι το κέρδος που έχουμε όταν ηχογραφούμε ένα κομμάτι στα 32-bit float. Ας κάνω όμως άλλο ένα τεστ με πολύ πιο δυνατή ένταση. Τώρα είμαι στο ε, 32-bit. Ωραία. <κυρίζει> <κυρίζει> θα πάω πιο κοντά στο μικρόφωνο. Να δηλαδή να το παραμορφώσω όσο γίνεται. Αυγουστιά, τι Μια μου έχει υποσχεθεί. Ωραία. Πάμε να το γυρίσουμε στα 24. αλλά για το 16 δεν το συζητάμε έτσι Αυγουστιά τι κάμελτε μια μου είχε υποσχεθεί ωραία ας τα ακούσουμε ε, βάζω την ένταση στο 0 ωραία και κοιτάμε και εδώ κιόλας ε. το πρώτο είπαμε είναι στα 32 bit οπότε το κάνουμε μπλε και το άλλο ας το κάνουμε πορτοκαλί όπως έχουμε συνηθίσει πάμε να δούμε Αυγούστια τι <Ρι> καμελτε μια μου υποσχεθεί Ωραία Ακούγεται παραμορφωμένο Γιατί όμως Γιατί έχουμε δώσει τώρα ένταση Τίγκα ε, Α κατεβάσουμε όμως τη γενική ένταση από εδώ. Ας την κατεβάσουμε στα μείον 5 dB. Θα ακούγεται παραμορφωμένο. Αυγουστιατικά μελτε μια μου είχε υποσχεθεί. Όχι, δεν ακούγεται. Το άλλο. Αυγουστιατικά μελτε μια μου είχε υποσχεθεί. Καληνύχτα. Αυτό ήταν το καλύτερο παράδειγμα. Αυγουστιατικ. Το κατεβάσουμε στα μείον 7. Για να μην αδικήσουμε το πορτοκαλί. Δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Αυγούστια τη καμελτεμιά μου χ' ειπωσιαθεί Αυγούστια μου είχε υποσχε... Εντάξει, όχι μόνο το βλέπουμε, αλλά ακούγεται κιόλα. Εδώ πέρα, άμα δούμε τα ντεσιμπέλ που πάνε... Αυγουστιά τη... Συν τρία, έτσι. Πάμε εδώ πέρα να δούμε που πάνε... Αυγουστιά Μείον τρία. Εντάξει, είναι προφανές ότι... Ε, Υπάρχει φοβερή διαφορά μεταξύ 32 bit float και 24. Και τώρα εδώ που χαμηλώνω και την κυματομορφή, κοιτάξτε τι γίνεται. Ας ανοίξω και λίγο έτσι. Εδώ φαίνεται καμένο το μπλε, ας πούμε, που είναι στα 32. Αυτό δεν φαίνεται τόσο καμένο, αλλά ακούγεται πολύ πιο άσχημα Ας το βάλουμε αυτό τώρα στην θέση του. Έχω κατεβάσει πόσο, έχω κατεβάσει 8 dB, ε. Για να δούμε. Αυγουστιατικά, αυγουστιατικά με Αυγουστιατικά αυγουστια, αυγουστια, Γεια σας, έτσι και το ηχογραφήσεις παρμορφωμένο την έχεις κάνει. Ενώ το 32-bit float σε σώζει από, από οποιαδήποτε ε, λάθη μπορεί να συμβούν. Ο, ο, σε όλους μπορεί να συμβεί έτσι, ένα περίεργο λάθος. Κάτι να έχει ξεχαστεί από την προηγούμενη μέρα κτλ. Εδώ πέρα σώζεσαι. Με το άλλο έχει φύγει ο πελάτης και το ψάχνεις να τον, τον ξαναβρίσεις <laughs> να την ηχογραφήσει. <έχω> <laughs> λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης ξέρω ε, ότι το ίδιο γίνεται και με τις χαμηλές εντάσεις. Αν γράψεις κάτι χαμηλά και μετά το σηκώσει. Ε, έχω διαβάσει ότι δεν έχει λέει φύσιμα τόσο πολύ στα 32-bit float. Ε, μπορούμε να το δοκιμάσουμε όμως επιτόπου να δούμε αν ισχύει. Ας χαμηλώσω την προενίσχυση. Εδώ. Δεν ξέρω τώρα, αλλά ε... ελπίζω να ακούγεται. Είμαστε <Carnfeld> στα 24 μπιτ, έτσι. Αυγούστια τη μια μου έχει υποσχεθεί. επειδή δεν να ακούσουμε το φύσμα του χώρου. Πάμε να το κάνουμε 32 bit. Αυγουστιατικά <Κι> μελτέμια μου είχε υποσχεθεί Δίνα μόνο και το μικρόφωνο από τον πρώην Για να ακούσουμε εδώ πέρα τι γίνεται τώρα. Τα εντάξει, τα σήματα φαίνονται είναι πάρα πολύ χαμηλά. Αυτό είναι το μπλε, για να μπερδευόμεθα, <χι> και αυτό είναι το πορτοκαλί. Ωραία, λοιπόν πάμε να τα δώσουμε. Τσίτα τα γκάζια 24-24. Για να δούμε. ουστιατικά μελτέμια. Μπα, εμένα το ίδιο μου φαίνεται. Δεν ισχύει αυτό για τα χαμηλά. Για τα ψηλά σίγουρα όμως το είδαμε. Αυγούστια τι Αυγουστιατικά μελτέμια μου είχε υποσχεθεί Μου είχε υποσχεθεί Μου είχε υποσχεθεί Όχι, 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 δεν νομίζω ότι σε σώζει κάτι Άμα γράψεις κάτι πολύ χαμηλά και το σηκώσει μετά, την έκατσες ε, Ωραία σε αυτό το βίντεο λοιπόν καταλήξαμε στο εξή ότι γράφοντας ένα project ασχέτως αν η κάρτα είναι 24 έτσι η άντελοπη δική μου ας πούμε είναι 24 bit ασχέτως δίνει 24 bit όμως το πρόγραμμα μπορεί να γράψει την κυματομορφή στα 32 bit και να τη διαχειριστούμε πολύ πιο σωστότερα από τα 24 όπως είδαμε. Επίση, αυτό που λένε ότι αν γραφτεί χαμηλά το σήμα και μετά δυναμώσει ε, ε, και δεν θα έχει φύσιμα αυτό δεν ισχύει. Το δοκιμάσαμε ζωντανά εδώ πέρα, οπότε έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας. Αυτά λοιπόν, καταλήγουμε ότι το σωστότερο είναι να γράφουμε στα 32-bit float για να αποφεύγουμε τυχόν λάθη, τυχόν κακοτοπιές. Ίσως βέβαια να γράφονται λίγο μεγαλύτερα τα αρχεία μέσα στο σκληρό δίσκο, αλλά πλέον η σκληρή μας δίσκοι είναι τεράστιη, οπότε μικρό το κακό. Αυτά από μένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Από το Studio Fan, γεια σας.